κυβέρνηση σκέφτεται διπλές εκλογές το Μάιο, ακριβώς για να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα, και την άλλη εβδομάδα φέρνει στη Βουλή τον Κλισθένη. Ένα νομοσχέδιο και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για το σπάσιμο της Β' Αθήνας, αλλά σκέφτεται και το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Μάλιστα. Νομίζω το θέμα του. Είναι πολύ μεγάλα θέματα αυτά. Το καθένα βέβαια χωριστό από το άλλο. Το θέμα της διάσπασης της Β' Αθηνών είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ. Ξέρετε ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει ζητήσει αυτή τη διάσπαση, γιατί είναι μια εξαιρετικά μεγάλη περιοχή η Β' Αθηνών. Δεν τη στηρίξετε. Είναι λογικό να αποτελέσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά το κόμμα και τι απόφαση θα πάρει, γιατί όπως το θυμόσαστε ασφαλώς, είχε προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συνδυαστεί η αποδοχή αυτής της κυβερνητικής πρότασης με την πρόταση που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να μπορέσουν να ψηφίσουν. Πράγμα το οποίο είναι απολύτως λογικό. Η κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι θα το δεχόταν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι από όλο αυτό το πλαίσιο θα κριθεί ποια θα είναι και η στάση του δικού μας του κόμματος πάνω στην πρόταση αυτή. Γιατί το θέμα της ψηφοφορίας και το θέμα του εκλογικού νόμου και των εκλογικών περιφερειών πρέπει να το δούμε ως ένα σύνολο. Δεν μπορεί να το βλέπουμε απομονωμένα. Σημειώνω ότι όταν η Νέα Δημοκρατία μιλούσε και μιλάει για ψήφο ξένων Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, εννοεί φυσικά τους Έλληνες που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους εδώ και που βρίσκονται έξω. Δεν εννοεί όλους εκείνους οι οποίοι από γενιές είναι έξω, για να μην γίνει παρεξήγηση. Το οποίο είναι λογικό. Και το οποίο είναι μια δυνατότητα που δίνεται σε όλα τα προηγμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ στην Τουρκία ψηφίσαν οι Τούρκοι του εξωτερικού τώρα. Τι συζητάμε. Με ένα σύζυγός μου, η οποία είναι Γαλλίδα, ψήφισε για το Γάλλο πρόεδρο από το σπίτι μας με το ίντερνετ. Και στις εκλογές επίσης τις βουλευτικές της Γαλλικής ψήφισε πηγαίνοντας στο γαλλικό προξενείο στην Αθήνα. Είναι κάτι λογικό. Τώρα για το θέμα της εκκλησίας και του χωρισμού αυτό της εκκλησίας από του διαχωρισμού, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θέλει συζήτηση, θέλει ψυχραιμία, να κατεβάσουμε τους τόνους. Είναι ζήτημα το οποίο συναρτάται με τη συνταγματική αναθεώρηση και θα συζητηθεί όταν θα έρθει στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία καταρχήν θεωρεί από όσο έχει διαμορφώσει τις απόψεις στο σημείο αυτό ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητηθεί το θέμα αυτό και δεν είναι υπέρ του χωρισμού αυτή την ώρα. Αλλά όλη αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει μέσα στο πλαίσιο όλων των συνταγματικών αλλαγών, αν τελικά τις φέρει η κυβέρνηση και αν τις συζητήσει στη Βουλή. Μάλιστα. Και θα δούμε και τι θα περιλαμβάνει και αυτό το περίφημο πακέτο των συνταγματικών αλλαγών. Ωραία. Νομίζω εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε τη δική μου τη γνώμη, επειδή είμαι και καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου και ασχολούμαι πολύ με το συνταγματικό, ότι προέχουν άλλες αλλαγές στο Σύνταγμα, οι οποίες είναι οι αλλαγές εκείνες που έχουν και οικονομική επίπτωση. Και είναι καλό, αντί να στοχεύουμε αυτή την ώρα τις διατάξεις που έχουν μόνο μια ψυχολογική επίδραση και καμία ουσιαστική, διότι είτε στο Σύνταγμα βάλουμε ότι χωρίζει η Εκκλησία, είτε δεν το βάλουμε, στην πραγματικότητα η Εκκλησία χωρισμένη είναι από το κράτος, υπό την έννοια ότι δεν έχει καμία κρατική υπόσταση, δεν επηρεάζει σε τίποτα την κρατική πολύ δράση, σωστά, ούτε έχει κανένα βάρος ιδιαίτερο. Είναι ένα ψυχολογικό ζήτημα, αν θέλετε. Επομένως, δεν έχει καμία επίδραση ουσιαστική. Θα ήταν καλύτερο να εστιάσουμε την προσοχή μας στις διατάξεις του Συντάγματος που έχουν οικονομική επίπτωση, γιατί αυτή την ώρα μας ενδιαφέρει η Ελλάδα να σηκωθεί οικονομικά. Εκείνες που ενδιαφέρουν τη δικαιοσύνη για την επιτάχυνσή της, εκείνες που ενδιαφέρουν την τοπική αυτοδιοίκηση, εκείνες που ενδιαφέρουν τη φορολογία, εκείνες που ενδιαφέρουν το περιβάλλον ώστε να υπάρξει μια προσαρμογή στις απαιτήσεις και να μην αποτελεί αυτό διελκυστήρα για επενδύσεις κλπ. Έπρεπε λοιπόν να γίνει εκεί η συζήτηση.